ψυχές. Είναι 8 Μαΐου και νομίζω είναι κατάλληλη εποχή για να... Γεια σου ρε Παναή, Λεβέντη, για να φυτέψουμε ντοματιές και να τρώμε φρέσκες ντομάτες το καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει δύο γλάστρες μεγάλες και θα βάλω τις ντομάτες μου. Έχω πάρει 4 ρίζες, μου τις έδωσε ο καλός μου γείτονας απέναντι. Είναι ποικιλιακές και δεν είναι υδρυβικές και πιστεύω ότι θα είναι άλλοι καλές ντομάτες. Παναή, θερμίστηκες? Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πως φυτεύουμε μια ντοματιά. Yeah. Γεια σου Παναή. Λοιπόν, παίρνουμε μια ρίζα λοιπόν που πήραμε από το φίλο μας τον γείτονα, μας έφερε. Έτσι, τραβάμε το βλαστό από εδώ. Βλέπετε, η ρίζα εδώ είναι ζωντανή. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι στη μέση της γλάστρας να κάνουμε ένα βαθούλωμα. Κάνουμε ένα βαθούλωμα για να βάλουμε τις ρίζες από την ντοματιά μας. Έτσι. Και τώρα βάζουμε το χώμα. Βάζουμε την ντοματιά μας ακριβώς στη μέση. Και είμαστε έτοιμοι τώρα. Ποτίζουμε και λίγο με νερό και ποτίζουμε λίγο για να τραχεί η ρίζα. Κάτσε ρε παιδί μου, έχω σοβαρή δουλειά τώρα. Αυτό ήτανε. Κάναμε λοιπόν τη μεταφύτευσή μας και τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει η ντοματιά μας και να μας δώσει μεγάλες και πλούσιες ντομάτες για το καλοκαίρι. Ας βάλουμε και τη δεύτερη ρίζα που έχω. Έτσι, βλέπετε, πιάνω εδώ το βλαστό και το τραβάω. Να μην κάνουμε ζημιά το φυτό. Και τώρα σκάβω στη μέση μια λακκούβα για να βάλω τη ρίζα. Και τώρα ρίχνω το χώμα από πάνω, πιέζω στη μέση. Γκυγκής, ήσυχα παιδί μου. Και ρίχνω και λίγο νερό στο φυτό για να πάει στη ρίζα και είμαστε έτοιμοι. Και είναι έτοιμη μεταφύτευση. Τι άλλο που ήθελα να πω για την εμφύτευση ντομάτας είναι ότι όσο μεγαλώνει το φυτό μας, εμείς θα προσθέτουμε χώμα με λίπασμα, και όταν θα προσθέσουμε χώμα με λίπασμα θα πιάνει και το βλαστό εδώ, ο οποίος έχει την ιδιότητα όταν σκεπαστεί με χώμα ο βλαστός να βγάλει ρίζες. Όσο λοιπόν καλύψουμε περισσότερο μέρος του βλαστού της ντομάτας με χώμα, τόσο περισσότερες ρίζες θα βγάλει το φυτό και τόσο πιο υγιές θα είναι. Τώρα εγώ το άφησα εδώ κενό. Όσο μεγαλώνει το φυτό, εγώ θα προσθέτω χώμα για να βελτιώνω και την ποιότητα του χώματος,
αλλά και το φυτό να βγάζει περισσότερες ρίζες. Αύριο θα βάλω ένα στήλο υποστήριξης, θα κοιτάξω να το βάλω ώστε να μην τραυματίσω τις ρίζες. Θα το βάλω τώρα, προτού ακόμα μεγαλώσουν οι ρίζες, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα μετά. Εξαφανίζομαι γιατί καθαρίζει η γυναίκα το μπαλκόνι και τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Σας χαιρετώ. Τώρα θα περιμένουμε το καλοκαίρι για να φάμε ντομάτες.